στους οπαδούς του Δικεφάλου. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο και με τον Πανιόνιο στο μπάσκετ. Τι να διαλέξουν λοιπόν, Τούμπα ή Αλεξάνδριο? Η ώρα είναι 5 παρά 20. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και το ηφαίστειο της Τούμπας αρχίζει σιγά σιγά να βράζει. Η τρομπέτα σου θα ακουστεί σήμερα στην Τούμπα, στο Αλεξάνδριο θα ακουστεί? Θα επιστρατευτεί ένας φίλος με μηχανάκι, θα με πηγαίνει ένα τέταρτο στη Τούμπα και ένα τέταρτο στο Αλεξάνδριο. Πρέπει να δώσουμε τον παρόν και ενίσχυση στην ομάδα μας. Και αν ο πιστός αυτός οπαδός του ΠΑΟΚ έκανε 3 και 4 φορές τη διαδρομή Τούμπα Αλεξάνδριο Αλέ Ρετούρ, δεν συνέβη το ίδιο με όλους. Το Αλεξάνδριο ήταν σχεδόν άδειο. Σήμερα υπήρχε και το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι ένας λόγος που δεν έρθει πολλής κόσμος. Εντάξει, ο κόσμος έρχεται με τις επιτυχίες σιγά-σιγά. Και πέρυσι, αν θυμάστε, κάπως έτσι είχαμε αρχίσει. Στο τέλος ήταν κοντά μας. Ελπίζω τώρα να έρθουν λίγο πιο νωρίς. Αφήστε δε και πάλι που οι περισσότεροι είχαν το μυαλό τους στο ποδόσφαιρο. Όπως ο νεαρός εδώ που είχε κρεμαστεί στο ραδιόφωνο του. Και αν μας ρωτάτε τι πανηγύρισαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ περισσότερο, τα καλάθια του στο Γιάκοβιτς ή τον γκολ του Φραντζέσκου, θα δυσκολευτούμε να σας απαντήσουμε. Πάντως, η ατμόσφαιρα στο παλέ ήταν οικογενειακή. Ακόμη και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Απόστολος Αλεξόπουλος, ένιωθε σαν στο σαλόνι του σπιτιού του. Το ίδιο άνετα πρέπει να ένιωθε και ο Πέτρας Στογιάκοβιτς, που για άλλη μια φορά ήταν ολόκληρος ο ΠΑΟΚ. Shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk moving down the floor. Η ανταμοιβή ήρθε από τους μικρούς του φίλους που δημιούργησαν πραγματικό πανζουρλισμό για ένα το αυτόγραφο. Ο Πέτζα δεν αρνήθηκε σε κανέναν και αργότερα έφυγε με την παρέα του για λίγη ξεκούραση. Πάντως, όσο και αν ο ΠΑΟ κέρδισε άνετα έχοντας τον Γιάκοβιτς και Ρόαν πρώτο σκόρερ, κάτι δεν άρεσε στον ομοσπονδιακό τεχνικό Νίκο Σταυρόπουλο που βρέθηκε στο γήπεδο. Έπαιρνε την μπάλα κάποιο παίκτη, έστεινε του τέσσερι σε μια γωνιά και έπαιζε ένα-ένα. Αυτό δεν μ' άρεσε και πιστεύω ότι αυτοί οι παίκτες, οι δύο κυρίως, ο Σαλιακός και ο Ρόου, να έχουν τις ικανότητες να βγάζουν το σκορ μέσα από οργανωμένο παιχνίδι. Από τον Δικέφαλο απουσίαζε ο τραυματίας Κόναν Μακρέι, που έζησε όμως το παιχνίδι από τον πάγκο με περισσότερη ένταση. Προσέξτε εδώ πώς επιβλέπει την προθέρμανση των συμπαικτών του. Πάντως, μετά τη λήξη του, ο Αμερικανός δεν έφυγε, αλλά έμεινε στο γήπεδο για να κάνει ατομική προπόνηση. Όσο για τον Πανιόνιο, που έπεσε αμαχητή στο δεύτερο μέρος, τα λόγια του Τζος Παπαδάκου δεν χρειάζονται σχόλια. Δυστυχώς αυτό είναι το φαινόμενο τα τελευταία τρία παιχνίδια και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναϊκό και δυστυχώς και με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τελικά με 91-61 που προηγήθηκε στο ημίχρονο με 41-32. Πρώτο σκόρερ του αγώνα ήταν ο Στογιάκοβιτς με 23 πόντους. Πρώτος ριμπάουντερ ο Αντώνιο Χάρβι με 17 ριμπάουντ. Τις περισσότερες ασίστ μοίρασε ο Φράγκι Κινγκ συνολικά 7, ενώ πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο Χάρβι.